Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στα ενεργειακά θέματα στράφηκε η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη και μάλιστα στην ανεξάρτητη οικονομική ζώνη της χώρας με την ευρωπαϊκή της ομπρέλα στην προώθηση των ερευνών υδρογονανθράκων στην περιοχή μας. Ενώ αυστηρή ήταν η προειδοποίηση προς αυτούς που προωθούν διέλευση μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη του φυσικού αερίου της Κύπρου. Θεωρώ πως είναι μια θετική πρωτοβουλία το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε τα ζητήματα της ενέργειας μέσα στα οποία ενέταξε και μια πρωτοβουλία ομπρέλα προκειμένου οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, οι ΑΟΣ όλων των κρατών μελών, να έχουν ένα συντονισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απόλυτα σαφές ότι η ΑΟΣ αποτελεί εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους, όμως δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει τα γνωστά προβλήματα κυρίως με την Τουρκία, αλλά ασφαλώς και με τους άλλους γειτονές μας, θεωρώ πως είναι σε μια θετική κατεύθυνση τα ζητήματα αυτά, δεδομένου ότι εμείς έχουμε το δίκαιο της θάλασσας με το μέρος μας, να συζητηθούν σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Θέλω να σημειώσω βέβαια πως με βάση την νομοθεσία που περάσαμε εμείς τον Αύγουστο του 2011, είχα την τιμή να εισηγηθώ αυτό το νόμο στη Βουλή των Ελλήνων, με το άρθρο 156 του νόμου 4001 διασφαλίσαμε ότι όταν η Ελλάδα κηρύξει ΑΟΣ, τότε η χάραξη της ΑΟΣ θα είναι με βάση την αρχή της μέσης γραμμής ίσων αποστάσεων, με απλά λόγια, και το Καστελόρισο και η Γάβδος και όλα τα νησιά της Ελλάδας έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κάτι που ασφαλώς δεν αποδέχεται η Τουρκία, αλλά ευτυχώς το δίκαιο της θάλασσας είναι με το μέρος μας. Άρα θεωρώ πως είμαστε σε μια καλή κατεύθυνση και αξίζει τον κόπο να δουλέψουμε προς αυτήν. Μάλιστα, είχατε βέβαια πρωτοστατήσει από όσο θυμόμαστε και για το θέμα των υδρογονανθράκων και από ό,τι φαίνεται οι έρευνες προχωρούν. Θα θέλω να μας πείτε πώς τοποθετήσετε σε αυτό. Οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες πραγματικά προχωρούν. Τα κοιτάσματα με βάση και τα πρώτα πορίσματα των ερευνών που έκαναν οι Νορβηγοί στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης είναι ενθαρρυντικά. Πιστεύω ότι σε λίγους μήνες, ίσως στην αρχή του 2014, θα έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε σε έναν μεγάλο γύρο παραχωρήσεων. Πρέπει να σας πω ότι τα δύσκολα βέβαια τώρα αρχίζουν. Και το τόνισα και στη Βουλή κατά την πρόσφατη ομιλία μου. Ξέρετε, τα θέματα των πετρελαίων και του φυσικού αερίου είναι ζητήματα που σχετίζονται με πολλά δις. Και όταν υπάρχουν πολλά δις, υπάρχουν και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και τα οικονομικά συμφέροντα βρίσκουν τρόπους να πιέζουν καταστάσεις κλπ. Θεωρώ λοιπόν, και το τόνισα αυτό στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, ότι η μόνη ασφαλιστική δικλίδα να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία προς όφελος του ελληνικού λαού, που είναι ο τελικός δικαιούχος των ωφελημάτων, η μόνη ασφαλιστική δικλίδα είναι η διαφάνεια και η ύπαρξη διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών, ποτέ απευθείας ανάθεση, και όλα μέσα από τον έλεγχο του Εθνικού Κοινοβουλίου, της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή του ελληνικού λαού. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να το στείλουμε, ότι μπορούμε να μονιάσουμε με πατριωτισμό όλα τα κόμματα, να αρθούμε πέρα και πάνω από τις ιδιαιτερότητες είτε του κάθε κόμματος είτε του κάθε προσώπου και να ενώσουμε τις πατριωτικές μας δυνάμεις για όφελος του ελληνικού λαού. Και μία ακόμα ερώτηση, μετά τις κυπριακές εκλογές δημιουργείται ένας αγωγός φυσικού αερίου που θα οδηγεί το φυσικό αέριο μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη. Ναι, πρέπει να σας πω ότι με έκπληξη, με πολύ δυσάρεστη έκπληξη, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων κυπριακών εκλογών, άκουσα ότι στο δημόσιο διάλογο τέθηκε θέμα το φυσικό αέριο της Κύπρου να περάσει με αγωγό μέσω Τουρκίας, ώστε να έρθει προς την υπόλοιπη προς την Ευρώπη. Το θεωρώ όχι απλώς απαράδεκτο, όχι απλώς παράλογο, όχι απλώς ατεκμηρίωτο. Θεωρώ πως πρόκειται για μία απίστευτα επικίνδυνη έστω και σκέψη, η οποία δυναμητίζει όλες τις εθνικές προσπάθειες για να γίνει η Κύπρος και η Ελλάδα να γίνουν πυλώνες ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και για να αναβαθμίσουν τη γεωστρατηγική τους θέση. Είναι χωρίς κανένα απολύτως νόημα, αντίθετα είναι σε βάρος των εθνικών συμφερόντων, τα δικά μας κοιτάσματα, τα κυπριακά ή τα ελληνικά, να σκέφτεται οποιοδήποτε ότι μπορεί να περάσουν με αγωγό στην Τουρκία, δηλαδή η Τουρκία να κρατά και τις στρόφιγγες
πώς θα γίνεται η εξαγωγή του κυπριακού φυσικού αερίου. Θέλω λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση να στείλω ένα μήνυμα από την πλευρά της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι εκπροσωπώ όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς της χώρας και όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι αυτοί οι οποίοι το λένε δημόσια να πάψουν ακόμη και να το σκέφτονται. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Αντίθετα, Ελλάδα και Κύπρος από κοινού, μονιασμένοι, ο ένας σφίγγοντας το χέρι του άλλου, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ενεργειακή πολιτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων προς όφελος των κρατών μας και κυρίως προς όφελος των κοινωνιών μας και των απλών πολιτών. Μεγαλειώδης ήταν η παρέλαση των 3.200 καρναβαλιστών στο Άργος, που καταχειροκροτήθηκε από τους χιλιάδες παρευρισκομένους. Το κέφι και ο χορός μεταφέρθηκε συνέχεια στην πλατεία της Λαϊκής Αγοράς, όπου έγινε η κάψη του καρνάβαλου με πολλά happening που είχε επιμελώς προγραμματίσει και ΔΑΜ και ο Δήμος. Το καρναβάλι του Άργους δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα φημισμένα πανελλαδικά καρναβάλια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά, ας κρατήσουμε μέσα μας όλη αυτή τη χαρά για την επόμενη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά να είμαστε περισσότεροι, να είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε φέτος. Λοιπόν, και την ώρα που θα κάψουμε τον καρνάβαλο, μαζί με τον καρνάβαλο να κάψουμε και όλες εκείνες τις καρναβαλικές ιστορίες που μας έχουν πληγώσει. Λοιπόν, ας ξεκινήσει το πλέτι, ας ξεκινήσει αυτή η μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά σε όλους τους συντελεστές. Μπράβο και σε εσάς που παρακολουθείτε. Las palmas se acompasan
plumbé en tot bambalà, bambalà, bambalí, bambalí, bambalà. Yo me muevo por aquí y tú te mueves por allá, por aquí, por allá, bambalá, bambalí, bambalí, bambalá. Yo te bailo por delante y tú me bailas por detrás. Riqui tiqui tin, pom pom pom, riqui tiqui tin, pom pom pom, riqui tiqui tin, pom pom pom, riqui tiqui tiqui pom, poro pom pom pom, poro pom 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 pom, poro pom pom pom. Cintura, ponte al frente y luego atrás, y verás cómo la gozas si no pierdes el compás. Alza los brazos y baila el marchoso bambalí, gira tu cuerpo con gracia rumbeando el bambalá, bambalá, bambalí, bambalí, bambalá. Yo me muevo por aquí y tú te mueves por allá, por aquí, por allá, bambalá, bambalí, bambalí, bambalá. Yo te bailo por delante y tú me bailas por detrás. Riqui tiqui tin, pom pom pom, riqui tiqui tin, pom pom pom, riqui tiqui tin, pom pom pom, riqui tiqui tiqui pom, poro pom pom pom, poro pom 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 pom, poro pom pom pom. Συμμετοχή φέτος. Ευχαριστώ. Ναι.
Σας αρέσει πολύ. Πιο πολύ. Τα άρματα, τα άρματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φοβερή προσπάθεια να συνεχίσουν έτσι. Συμμετοχή μας. Εκπληκτική. Πρώτη φορά ήρθα, εκπληκτική. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Και του χρόνου. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο είναι, δεν έχω ξανάρθει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Υποσιαστήκατε. Πάρα πολύ, ναι, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Ποιο σου άρεσε περισσότερο? Πιο πολύ, όλα, υπέροχα ήταν. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ρωτήστε τον κόσμο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τρέμε Πάτρα. Θεσμός πλέον. Έρχεται το Άργος, τρέμε Πάτρα. Δύο ώρες περίπου. Αυτή την ώρα είμαστε μια μισή ώρα και έχει ακόμα νομίζω άλλα 22 άρματα. Εντάξει, αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Σου αρέσει το πρόσωπο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συμμετοχή μας είναι. Τέλεια φέτος, πολύ ωραία. Πολύ συγχαρητήρια. Είναι καταπληκτικό φέτος. Δεν ξαναδεί αυτό το άνθρωπο. Όχι, φέτος είναι πιο ωραίο. Συμμετοχή του κόσμου σας άρεσε ή... Όλα. Και μεγάλη όλα. Συμμετοχή και πολλά άρματα, είναι πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Καλά, καλή σαρακοστή. Θέλετε να πείτε συγχαρητήρια. Ναι, πολύ ωραία περάσαμε και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Να είναι καλά. Πολύ ωραία και τον χρόνο να είστε καλά και σαν νότερα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τι σας άρεσε παιδιά. Γενικά όλα ήταν ωραία φέτος και πολύ κόσμο και περισσότερα πράγματα από όλες τις χρονιές που ήταν. Ευχαριστηθήκατε. Ωραία είναι, ωραία. Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο με αφετηρία την Σιδηρά Μεραρχία και πορεία των συμμετεχόντων από συγκρούπου Μπουλίνα και κατάληξη στην πλατεία Φιλελλήνων, όπου και έγινε η καύση του καρνάβαλου. Ιδιαίτερα σκαρπόζικες μεταμφιέσεις που απόλαυσαν οι πολλοί επισκέπτες της πόλης και φυσικά το αναπλιώτικο καρναβάλι έδειξε και φέτος τις μεγάλες δυνατότητές του.
Μοσχάτων έκαναν εδώ στον Ναύπηρο να παρελάσουμε. Είμαστε και λίγοι του Χαρτώνου Σταυρού του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Περνάμε υπέροχα εδώ στον Ναύπηρο. Ελπίζουμε του χρόνου να έρθετε και εσείς στον τόπο μας να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία, υπέροχα, κατά της κρίσης όλοι και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι, να επιβιώσουμε και να ζήσουμε όμως, όχι μόνο να επιβιώσουμε, πρέπει να ζήσει αυτή η χώρα. Πολύ ωραία. Από εδώ είστε? Ναι, ναι, από τον Άφιο. Έτσι ενάντια στην οικονομική κρίση λίγο και... Καλά είμαστε, ναι, πολύ ωραία είμαστε. Περνάμε τέλεια. Φανταστικό. Είσαι από εδώ? Όχι, να σπουδάζει η κόρη μου και έρχομαι συχνά. Ενάντια στην οικονομική κρίση, λίγο κέφι, λίγο χαρά. Πάνω απ' όλα αυτό, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε για να... γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Να είστε καλά, καλή σαν ακουστή. Τέλειο και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, παιδιά. Είσαι εσείς από εδώ? Όχι, όχι, από την Αθήνα είμαστε εμείς. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να είμαστε όλοι καλά. Πολύ ωραία. Ψυχολογία άψογη. Ενάντια στην οικονομική κρίση. Ψυχολογία πολύ καλή, Έλληνες είμαστε. Δεν το βάζουμε πάνω με τίποτα. Ωραία. Όλα εντάξει, δηλαδή. Ωραία. Παρέλασε κι εσύ. Ναι. Σου άρεσε το καρναβάλι? Ναι. Χόρεψες, διασκέδασες? Ναι. Τώρα θα κάψουμε το καρνάβαλο, το ξέρεις? Ναι. Εσείς, σας άρεσε το καρναβάλι φέτος? Πάντα μας αρέσει και το Ναύπηρο και το καρναβάλι. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ο κόσμος πολύ χαρούμενος, ωραίος καιρός. Συγχαρητήρια. Για άλλη μια φορά πάλι το Ναύπηρο έδωσε τη χαρούμενη νότα. Εύχομαι σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Την τιμητική του είχε το Σάββατο το Βενετσιάνικο Ναύπλιο με χορευτικό δρόμενο, ομαδικά παιχνίδια, χορό και τραγούδι. Επισκέπτες και ντόπιοι κατέκλυσαν την πλατεία του Συντάγματος, απόλευσαν τα δρόμενα που με κέφι είχαν επιμεληθεί ομάδες των συμμετεχόντων στον απλιώτικο καρναβάλι και στη συνέχεια χόρεψαν αυτοσχεδιάζοντας μέχρι αργά το βράδυ.
noche y aunque no tengas ganas prefiero que me mientas. Venezianico, πολύ πιο καλύτερα από τα άλλα χρόνια, ενισχυμένο, με πολύ κέφι, πολύ χορό. Χαίρομαι πραγματικά που τους βλέπω και ωραίες χορογραφίες. Ωραίες, ωραίες, πάρα πολύ ωραίες. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά, όλο τον κόσμο και εσάς πάντα. Cuando la tarde languide serena que la sombra, en la quietud lo capital es perder a sentir. Esta triste canción de amor de la vieja morienta, que en el letargo de la noche te escucha que bien. Se está cerca y decidí a responderme de sí. Nasce il giorno muore, e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Καλησπέρα, είστε πολλά. Είστε Βασίλισσα λοιπόν, του φετινού καρναβαλιού στον Άπλιο, έτσι είναι. Έτσι λέμε. Έχετε πολύ κέφι όμως. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά, έχουμε κάνει πολλές πρόβες. Μας βοήθησε και ο καιρός ευτυχώς, γιατί μας είχαν πει ότι θα βρέχει έτσι, είχαν απογοητευτεί τα παιδιά, αλλά όλα πήγανε καλά. Τελικά στο δρόμενο κέρδισε η αγάπη, έτσι. Έτσι, έτσι, πάντα η αγάπη κερδίζει, όσες αντικσότητες και να υπάρχουν. Όλα θα χορέψετε με τις επισκέπτες της πόλης. Βέβαια. Και ευχόμαστε να περάσουν όλοι καλά. Να τους αρέσαμε και του χρόνου. Ετοιμάζαμε ένα θεατρικό φέτος, σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε στην πλατεία ένα έργο με μια ιστορία έρωτα σε ένα παλάτι, να δοθούν διάφορες ξυφομαχίες, ανταγωνισμοί. Πιστεύω ότι βγήκε προς τον κόσμο, τα παιδιά κάνανε πάρα πολλές πρόβες. Μήκες η αγάπη στο η αγάπη βέβαια, η αληθινή αγάπη με ένα χορευτικό και μας το δείξανε. Πιστεύω να σας άρεσε, εμείς δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Κάναμε πρόβες περίπου ένα μήνα, εξαντλητικές πρόβες από το Κύριακο. Πιστεύω να άρεσε στον κόσμο. Τι ακριβώς παρουσιάσατε? Παρουσιάσαμε μία ιστορία αγάπης τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Ένα βασιλικό ζεύγος πάτρευε την κόρη του, αλλά όμως η αληθινή αγάπη βρίσκεται όχι στα βασίλεια, αλλά έξω στο δρόμο. Και έτσι λοιπόν κέρδισε η αγάπη. Και έτσι κέρδισε η αγάπη, ναι. Ό,τι καταλάβαμε. Ακριβώς. Όμορφα τώρα, και τώρα θα συνεχιστεί με χορό. Με χορό στην πλατεία Συντάγματος. Με τις επισκέπτες της πόλης. Με τις επισκέπτες της πόλης. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί. Τώρα η καλλιέργειά σας αλλάζει σελίδα. Τα καταξιωμένα λιπάσματα Entek, Utek και Nitrofoska αποκλειστικά από τη Euro και Magro. Το σίγουρο όνομα για εξαιρετικούς καρπούς υψηλής απόδοσης που εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Euro και Magro, το κλειδί της ανάπτυξης. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta. Read text. The track is open. Call Nikki. Call it Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync. Πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κυβικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford Πινελόπη Μπεντενίτη και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλό. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά, Μπεντενίτη, 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι.
Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας, πρώτος όροφος. Και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ενεχειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Πλακάκια. Είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Εκατοντάδες αερόστατα φώτιζαν το Σάββατο το βράδυ τον ουρανό πάνω από τα Λευκάκια, όπου μικροί και μεγάλοι αναβίωσαν τον παλιό έθιμο και πέταξαν τα αερόστατά τους, που τώρα πια όμως δεν τα κατασκευάζουν μόνοι τους. Ακολούθησαν χωρί γύρω από τη φωτιά, που από νωρίς είχαν φροντίσει να ανάψουν οι καρναβαλιστές, και γλέτσαν με τσίπουρο, κρασί, σουβλάκι, χορό και τραγούδι. Από δεν κάψουμε και κανένα δύο, δεν θα το πάθουμε. Τι κάτω, τέρμα! Δεν το έχω μεράκι, πρώτη φορά το κάνω. Ναι. Δύσκολο σας έρχεται. Ναι. Γιατί. Ε. Για όλη τη δυσκολία. Δεν ξέρω. Την τρύπα. είναι δύσκολη η διαδικασία. Ο
Ωραία για τα παιδιά. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ. Πού είστε? Αθήνα, Αθήνα. Πώς σας φαίνεται αυτό το έργο? Θαυμάσιο. Μαζεύει κόσμο, όλο το χωριό έχει εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια σε όλους εδώ. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Φυσικά, φυσικά. Όχι, όχι, οποιοσδήποτε μπορεί. Δεν είναι στον πει ακριβώς. Παραφινέλα πρέπει να έχει. Και ανάψαμε φωτιά και... Να πετάξει τώρα τι λέτε. Πιστεύω. Να το αφήσω πιτσιρικάς. Η άλλη μια χρονιά, τρίτη συνεχόμενη, αναβιώνουμε το όνομα του αερόστατου. Έχουμε πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο και φέτος. Πόσα αερόστατα περίπου το λέγεται? Φέτος έχουμε γύρω στα 600. Πάρα πολλά, ήδη έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα. Επιπλέον φέτος έχουμε τη σχολή χορού Τάτσι, θα μας κάνει τώρα ένα χορευτικό με την ομάδα του. Και στη συνέχεια έχουμε πάλι την παραδοσιακή Γκαμίλα, την οποία την είχαμε και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αρκετός κόσμος, βλέπω. Αρκετός κόσμος, παρόλη την εποχή τη δύσκολη. Υπάρχει μια ανάγκη για να ξεσκάσουμε και να ξεχάσουμε το μεγάλο μας προβλήμα. Δυσκολία να πετάξει το αερόστατο, ποια είναι? Η δυσκολία δεν είναι μεγάλη, είναι απλή. Είναι ένα παραφήνις χαρτί που το ανάβουμε και το κρατάμε στον αέρα και μόλις ζεσταθεί αυτό απογειώνεται. Πρέπει να φουσκώσει όμως πολύ για να μπορέσει να... Ναι, η φωτιά από κάτω πρέπει να ζεστάνει τον αέρα και να μόλις φουσκώσει θα φύγει. Είχαμε και τον αέρα πρόβλημα πιο μπροστά, αλλά τώρα βλέπω ότι έχουμε μια ησυχία και είναι καλύτερη ώρα για να τα... Το έθιμο αυτό από παλιά εδώ στα Λευκά και που το κατασκευάζατε μόνοι σας. Ναι, είχαμε τα παραδοσιακά τα οποία είχαν λίγο επικίνδυνα γιατί έπεφταν αναμένα και μπορούσαμε να είχαμε κινδύνους πυρκαγιάς. Τώρα αυτά είναι νέας τεχνολογίας και σβήνουν στον αέρα και είναι ακίνδυνα. Πολλά λοιπόν κεράκια στον ουρανό από τα Λευκάκια. Έτσι. Από τα Λευκάκια και χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή σε όλους. Είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί εδώ και 2-3 χρόνια ξανά βιώνουμε το έθιμο του αερόστατου στα Λευκάκια, το οποίο βέβαια το είχαμε και πολύ παλιά όταν εγώ ήμουν πολύ πιτσιρικάκι που το κυνηγάγαμε για να το πιάσουμε τα μεγάλα, όχι αυτά τα μικρά, τα έτοιμα, τα κατασκευάζαμε μόνοι μας. Το θυμηθήκαμε ξανά όταν είχαμε τον πολιτιστικό σύλλογο εδώ στα Λευκάκια, που τότε φτιάξαμε τα μεγάλα αερόστατα που γίναμε και γνωστοί παντού, με τη συμμετοχή όλου του χωριού μπορώ να πω, μικρούς και μεγάλους. Όπως όλα τα πράγματα τα ωραία τελειώνουν. Τελειώσαν αυτά τα συλλογικά, αλλά αυτό που γίνεται απόψε και κάθε χρόνο εδώ στο χωριό μας, στα Λευκάκια, για μένα είναι η αναβίωση μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας, αυτής της ανάτασης που κάνουμε. Ξεκινάμε από τη γη και πάμε προς τα πάνω και θέλουμε όλο και ψηλότερα να φτάσουμε με φως, με πολύ φως από το σκοτάδι, στο πιο μεγάλο φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή σε όλους, εύχομαι, από τα Λευκάκια με αγάπη. Δώσε μου μια ματιά κι ας είναι, δώσε μου μια ματιά κι ας είναι, δώσε μου μια ματιά κι ας είναι, ψευτική ματιά μου είναι. Πρέπει να Δεν με πω τι είναι θέση. Από μια μάτια λίπα.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο αποκριάτικος χορός που διοργανώνουν αυτοσχεδιάζοντας ναυπλιώτες που διατηρούν την παράδοση της πόλης. Μασκαρεμένοι χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν σε γνωστή ταβέρνα στον προφήτη Ηλία Ναυπλίου. Να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να σ' αγαπώ ή τα θέλα. Να σ' αγαπώ ή τα θέλα, να έχω φουρτούνα και πέλα. Είδα σου κάνα κοίτα, έχεις κι όλο με τα μένα, τα έχεις κι όλο με... Να ξέρα και τι κρύβεται μέσα στο παντελόνι. Αγαπημένη, ευχαρίστω να σου δείξω. Αλλά θα πρέπει μετά να σου δείξω. Κατάρια που φαίνει στην κρεβάτα, που φαίνει στην κρεβάτα, που φαίνει ότι κάνω το μαθαίνει. Να σ' αγαπώ χωρί να θέλω, γιατί μοιάζει στον άγγελο, γιατί μοιάζει στον. Είμαστε πάλι μαζεμένοι εδώ, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Το θέμα μας φέτος το θεατρικό ήταν Ρωμαίος και Ιουλιέτα, βέβαια σάτιρα, όχι το δράμα όπως το ξέρουμε. Τι άλλο, ευχαριστούμε τους φίλους που, και τους συγγενείς που έρχονται και γλεντάμε όλοι μαζί, διασκεδάζουμε. Βέβαια με αυτή την ημέρα την περιμένουμε όλο το χρόνο. Τι άλλο να πούμε, όλα είναι πολύ καλά, όλα είναι πολύ καλά, αλλά δυστυχώς για μία μόνο ημέρα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κατάστημα, για τους φίλους που έρχονται, όλα, όλα, τα πάντα. Τα πάντα είναι πάρα πολύ ωραία. Oh,
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ. Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος. Περούκα 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή και τοπικά στα πελάγια ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 5 έως 15 βαθμούς, στα βυτικά από 7 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 17 και στα νησιά από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιες διευθύνσεις, μέτρια έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.